και επισήμως ανέλαβε από την Πέμπτη τα καθήκοντα του Δημάρχου Ιωαννίνων, ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, αφού την Τετάρτη, υπέβαλε την παρέτησή του από το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου τη Παράταξη για ένα Νέα Εποχή. Η απόφαση αυτή για την ανάληψη των καθηκόντων υπαγορεύτηκε στην ουσία από τη μεγάλη καθυστέρηση στι εξελίξει με την αποκεντρωμένη διοίκηση να έχει απευθύνει ερώτημα στο νομικό συμβούλιο του Κράτου σχετικά με την εκλογή του κ. Παπαγεωργίου από τα μέλη τη Δημοτική Ομάδα τη Παράταξη για ένα Νέα Εποχή. Αφού παρήλθε χρονικό διάστημα 10 ημερών χωρί απάντηση, η Δημοτική Αρχή έκρινε πω ο Δήμος Ιωάννητων δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί απλώ τι εξελίξει, αλλά ότι θα πρέπει να διοικηθεί στην πράξη και επί τη ουσία, στέλνοντα και ένα μήνυμα προ κάθε κατεύθυνση πω ο καθένα αναλαμβάνει τι ευθύνε που του αναλογούν. Άλλωστε, δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη δέσμευση και κανένα χρονοδιάγραμμα για το διάστημα στο οποίο μπορεί να γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτου, που δεν δεσμεύεται σχετικά με το χρόνο τη απόκρισή του απέναντι σε ιονδήποτε φορέα. Τη θέση του κυρίου Παπαγεωργίου στο Δημοτικό Συμβούλιο καλύπτει στο εξή ο Χάρη Δολιώτης που ήταν δεύτερο επιλαχών στο ψηφοδέλτιο. Ο Βασίλη Ζωγράφο, που ήταν πρώτο επιλαχών, αποποιήθηκε τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου και παραμένει στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. Ο κύριος Δολιώτης ορκίστηκε το πρωί τη Πέμπτη ω Δημοτικό Σύμβουλο ενώπιον του Δημάρχου και σε γραπτή του δήλωσε να αναφέρει πω η ορκομοσία ω Δημοτικό Σύμβουλο συμπίπτει χρονικά με μια μεγάλη απώλεια για την πόλη αλλά και για τον ίδιο προσωπικά, ω ιατρό που είναι αυτή του Δημάρχου Μωησία Ελισάφ. Του ανθρώπου τονίζει που ταυτίστηκε με τη δημοκρατία, την ανεξιθρησκεία, την επιστήμη, τη διανόηση. Από αυτήν τη θέση συνεχίζει και μέχρι τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών θα στηρίξω με όλε μου τι δυνάμει τι αποφάσει που θα έχουν θετικό πρόσημο για την πόλη μα και θα κινούνται στην κατεύθυνση τη βελτίωση τη ποιότητα ζωή των δημοτών, αναφέρει ο κ. Δολιώτη. Ο Δήμαρχο Δημήτρη Παπαγεωργίου του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του και σημείωσε πως η συνεργασία τόσο με τον ίδιο, όσο και με όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι συνεχής προ όφελο τη πόλη. Τα επόμενα βήματα είναι επίση καθορισμένα με το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάζει την Κυριακή για να εκλέξει τον νέο πρόεδρο και τα μέλη των επιτροπών. Οι πληροφορίε αναφέρουν πω για το αξίωμα του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου θα προταθεί η νυν αντιδήμαρχο, αρμόδια για θέματα πολιτισμού Ελένη Ακονίδου, αν και υπήρξαν σκέψει για την πρόταση ενό προσώπου που θα προερχόταν από μία εκ των δύο συμπρατουσών παρατάξεων. Με τα μέχρι στιγμή δεδομένα και κυρίω επειδή το προηγούμενο διάστημα έγινε σαφή η διαφοροποίηση και η απόσταση που χωρίζει τι απόψει και θέσει τη παράταξη. Για ένα νέα εποχή, με την ανεξάρτητη δημοτική πρωτοπορία, ένα τέτοιο ενδεχόμενο που θα λειτουργούσε και ως μοχλός αποσυμπίεσης της έντασης έχει απομακρυνθεί. Ενδιαφέρον έτσι έχει η στάση που θα κρατήσει η παράταξη του Νίκου Γκόντα στη διαδικασία εκλογής Προέδρου και μέλων των Επιτροπών. Μια πιθανή αποδοκιμασία της υποψηφιότητας που θα υποδείξει η παράταξη ένα Νέα Εποχή που θα μπορούσε να γίνει με την αποχή από την ψηφοφορία θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και νέες εξελίξεις που θα αγγίξουν όχι μόνο τα μέλη των Επιτροπών, αλλά ακόμη και τις αντιδημαρχίες και τις διοικήσεις των νομικών προσώπων. Τη Δευτέρα το μεσημέρι ο Δήμαρχος κ. Παπαγεωργίου θα παραχωρήσει την πρώτη του συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.